απαραίτητη αυτή η δήλωση που κάνατε, κύριε Γιαννούλη. Ναι, διότι κύριε περιορίζει... Γιαννούλη, παρακαλώ, όπως δεν επέτρεψαν να σας διακόπτουν, θα παρακαλούσα να ακουστεί και ο αντίλογος. Διότι περιορίζει, με βάση τα δικά σας λεγόμενα, δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Από πού και ως πού θα πρέπει να περιοριστούν, δηλαδή, τα δικαιώματα στην κατανάλωση και στην τρόπο ζωής των Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν έρθει κάποιοι υπήκοοι τρίτων χωρών. Με ποια λογική γίνεται αυτό? Όχι, δεν γνωρίζω ποιο το οργανώνουν. Εσείς αναφέρεστε σε κατανάλωση φαγητού και ποτού από Έλληνες πολίτες και την κατακρίνετε ως απαράδεκτη. Από πού και ως πού θα πρέπει να περιορίζεται και με βάση ποια λογική, επειδή υπάρχουν υπήκοοι τρίτων χωρών. Με ποια λογική. Τώρα από εκεί και πέρα. Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ. Από εκεί και πέρα. Κύριε Κυρανάκη, απευθύνση στο Προεδρείο. Μην δημιουργούμε προσωπικά. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα προς τον κύριο Υπουργό. Ομιλεί ο συνάδελφος, κύριε Γιαννούλη. Παρακαλώ. Κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Κυρανάκη, ολοκληρώστε. Από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μία εισήγηση προς τον Υπουργό, η οποία αφορά τα μέλη τους ένστολους, τα μέλη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες σε ποινικές δίκες εναντίον εγκληματικών οργανώσεων. Παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολλές φορές στο ακροατήριο να δέχονται απειλές οι Έλληνες αστυνομικοί από συγκεκριμένους ανθρώπους, ενδεχομένως μέλη εγκληματικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα να απειλείται η ζωή τους και η σωματική τους ακεραιότητα. Και θα ήθελα να γνωρίζω αν εξετάζεται από το τελείο σας ενδεχομένως μία προσθήκη, μία προστασία αυτών των ανθρώπων, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το έγκλημα στις περιπτώσεις των εξαρχείων και όλων των κυκλωμάτων που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυρανάκη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κατάλογος. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση δευτερολέπτων πριν λάβει το λόγο ο κύριος Υπουργός? Αν είναι δευτερολέπτο, κύριε Λάπα, να το κάνω. Και βρίσκω εδώ και όρθιος από σεβασμό.